Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά βρίσκεστε στο γραφείο μου για την σωστή και πληρέστερη ενημέρωση. Όπως έχετε ακούσει και ξέρουμε όλοι μας, τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν αρκετές παραιτήσεις. Πιστεύω ότι οι παραιτήσεις αυτές δεν θα έπρεπε να γίνουν τη συγκεκριμένη στιγμή, όμως γι' αυτό σας κάλεσα εδώ για να τα πούμε αναλυτικά όλα, να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας, να ενημερωθείτε και εσείς, γιατί η σωστή ενημέρωση είναι αυτή που θα βοηθήσει όλους να καταλάβουν το τι γίνεται. Εγώ θα σας κάνω μία αναδρομή από την ημέρα που αρχίσαμε, που αναλάβαμε τον Δήμο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει αυτά να τα λέμε συχνά για να καταλάβουν, ίσως αυτοί που δεν θέλουν να καταλάβουν και δεν θέλουν να καταλάβουν εσχεμένα, το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, το πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση από αυτούς όλους που ήταν στο τιμόνι του Δήμου πριν 3 χρόνια. Από 1η του 2011 που αναλάβαμε δηλαδή. Αναλάβαμε με τεράστια προβλήματα. Καταρχάς να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου όταν αναλάβαμε, το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο ήταν περίπου 200 με 250.000. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη άλλαξαν όλα τα δεδομένα, με τις περικοπές που έγιναν στους υπαλλήλους, με τις μειώσεις των κεντρικών αυτοτελών πόρων, του χρηματικού ποσού που έδινε και δίνει κάθε μήνα το Υπουργείο. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος μας θέλει 200.000 κάθε μήνα για μισθοδοσία, όταν πριν έδιναν τα διπλάσια σχεδόν κάθε μήνα, κάλυπταν δηλαδή τους μισθούς αυτούς, και σήμερα καθαρά χρήματα στις οικονομικές υπηρεσίες, μείον τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν για τα δάνεια, τα οποία περίπου ανέρχονται στο 1.300.000, είναι 92.000 ευρώ, που σημαίνει ότι έχουμε μία διαφορά 110.000, την οποία πρέπει να εισπράξουμε από τους συνδημότες μας. Αυτό καταλαβαίνετε τι τεράστιο πρόβλημα δημιουργεί και ότι κάποια στιγμή, αν δεν εισπραχθούν χρήματα, θα επέλθει η ασφυξία στο Δήμο, η στάση πληρωμών με όλα τα επακόλουθα. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από την πρώτη ημέρα, και δυστυχώς αυτό δεν έχει σταματήσει, επιδεινώνεται καθημερινά από εγκυκλίους, το πώς να εισπράξουμε χρήματα. Εδώ σας έχω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το Ελεκτικό Συνέδριο, εγκυκλίους μάλλον, από τις αρχές του 2011, του 2012, του 2013, το ότι πρέπει να εισπραχθούν όλα τα οφειλόμενα, και όταν σας λέω οφειλόμενα είναι οι οφειλές από την Υπηρεσία Ίδρυψης, από τις ενοικιάσεις καταστημάτων, από πεζοδρόμια, από κοινόχρηστους γενικά χώρους. Κάθε μήνα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες να στέλνουν καταστάσεις στον πάρετρο, το τι έχουν εισπράξει, αν εισέπραξαν, αν έχουν διαγράψει οφειλές με κίνδυνο, αν δεν κάνουν όλα αυτά, δηλαδή αν δεν έχουν εισπράξει ή αν έχουν διαγράψει παράνομα. Μετά από απόφαση βεβαίως του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί κανένας υπάλληλος να διαγράψει οφειλές, με κίνδυνο να καταλογιστούν στους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών, στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών,
και κατ' επέκταση σε μένα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες το ότι φεύγει προσωπικό από το δημόσιο, στο ότι προσπαθούν να διώξουν όσους περισσότερους υπαλλήλους για να δικαιολογηθούν στην Τρόικα. Πέραν όμως αυτού του φαινομένου, εμείς στο Δήμο μας έχουμε περίπου 10 άτομα, ίσως και περισσότεροι, οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί χωρίς να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το κενό αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και βλέπω με ευχαρίστηση ότι το καταλαβαίνουν οι συνδημότες μας, ότι καταλαβαίνουν τη δύσκολη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος, ότι πολλές υπηρεσίες, ειδικά η υπηρεσία της καθαριότητας, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Το κενό αυτών των υπαλλήλων που έφυγε, δυστυχώς το έχουν αναλάβει οι υπάλληλοι που έχουν μείνει στην υπηρεσία, με αποτέλεσμα και να δουλεύουν περισσότερο και να κουράζονται περισσότερο και να πληρώνονται λιγότερο. Εγώ θα ξαναπώ για μία ακόμη φορά σε όλους εσάς, αλλά και σε όλους τους δημότες μας, ότι θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Δήμου, διοικητικές υπηρεσίες, τεχνική υπηρεσία, γιατί πραγματικά δίνουν ένα δύσκολο αγώνα κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, οικονομικά περισσότερο, αλλά και από έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού, οι οποίοι καλούνται όλοι αυτοί πάλι να συμπληρώσουν το κενό που έχει παρουσιαστεί. Τους αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια, και αυτό που υπήρχε, αυτό που έλεγαν κάποιοι ότι στο δημόσιο κάθονται, ότι στους δήμους κάθονται, δεν το δέχομαι. Σήμερα πραγματικά δουλεύουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι, δίνουν ένα δύσκολο αγώνα κάτω από αυτές τις συνθήκες που σας είπα. Όπως ακούσατε κι εσείς, σε λίγες ημέρες πρέπει να απολυθούν 15.000 υπάλληλοι από το δημόσιο. Και βέβαια, αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα πρώτοι είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι οι οποίοι ήδη έχουν πληρώσει το τίμημα από την πρώτη στιγμή, ξανακαλούνται πάλι να διώξουν προσωπικό. Εύχομαι ότι δεν θα είναι από το Δήμο μας. Γίναμε μάρτυρες των απολύσεων περίπου 3.000 από την ΕΡΤ. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι ίσως, δεν είναι σίγουρο ακόμα, προσπαθώ να επικοινωνήσω με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να μάθω τι μέλη γενέστε με τη Δημοτική Αστυνομία. Στον τύπο γράφηκε και ακούσαμε όλοι ότι η Δημοτική Αστυνομία ίσως φύγει από το Δήμο και πάει στην Ελληνική Αστυνομία. Βέβαια, τίποτα ακόμη δεν είναι σίγουρο, θα δούμε, αλλά αυτά όλα σας τα λέω για να καταλάβετε τη δυσκολία των περιστάσεων. Παρόλα αυτά, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλο το καθημερινό αγώνα και τα νέα δεδομένα που αντιμετωπίζουμε, και ευχαριστώ τους συνεργάτες μου που στέκονται δίπλα και βοηθούν, βλέπετε ότι προσπαθούμε και δεν το βάζουμε κάτω. Δεν παρατάμε τη θέση αυτή που μας ανέθεσε ο Ιλυριακός λαός και δεν φεύγουμε στα δύσκολα. Εμείς είμαστε για όλες τις καταστάσεις και αυτή τη στιγμή, η οποία είναι η δυσκολότερη για τους Δήμους στη μεταπολεμική περίοδο, είμαστε παρόντες και θα είμαστε παρόντες. Δίνουμε και θα δώσουμε τον αγώνα καθημερινά για το καλύτερο, ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας. Λύσαμε και προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα σοβαρά, όπως είναι αυτό του νερού, το να έχουμε καλής ποιότητας νερό. Θα είχαμε την αφαλάτωση, στην οποία αφού ξεπεράσαμε και πήραμε την έγκριση 33 αδειοδοτήσεων, δυστυχώς η μονάδα αφαλάτωσης για την οποία υπήρχε ανάδοχος δεν προχώρησε
γιατί η διαχειριστική αρχή προτίμησε να ξαναβγεί σε διαγωνισμό. Θα το υποστούμε και αυτό, είμαστε στη διαδικασία, θα επαναπροκηρυχθεί διαγωνισμός, θα υπάρχει ανάδοχος σύντομα, πιστεύω σε ένα εξάμηνο να έχουμε προχωρήσει. Εγκρίθηκε μέσω ΕΣΠΑ περίπου 400.000 ευρώ η προμήθεια 13 κινητών μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες θα λειτουργήσουν στο υπάρχον δίκτυο και θα εξυπηρετήσουν όλα τα σημεία του νησιού μας. Όσον αφορά τα απορρίμματα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις, όχι από εμάς, δεν οφείλονται σε εμάς, υπάρχουν καθυστερήσεις από άλλες υπηρεσίες, οι οποίες δυστυχώς έχουν παρασύρθηκαν από καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Τα λιμάνια και ο θαλάσσιος τουρισμός ήταν και είναι ο στόχος μας. Σας ενημερώνω ότι νομιμοποιήσαμε τα λιμάνια της Αγίας Μαρίνας, του Λαγιού, του Παντελιού, του Ξηροκάμπου, τα οποία ήταν 100% παράνομα και δεν μπορούσε να γίνει το παραμικρό. Χαράξαμε τον Αιγιαλό και τη Χερσαία Ζώνη. Απομένει ο Αιγιαλός να χαραχθεί στο Λαγί. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο, δεν νομίζω ότι άμεσα θα γίνει η χάραξη, όμως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να προχωρήσουμε εκεί. Προσπαθούμε να βάλουμε τις βάσεις για την τουριστική υποδομή του νησιού, στην οποία δυστυχώς η τουριστική υποδομή δεν υπήρχε. Μέχρι σήμερα δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά με τον τουρισμό. Προχωρήσαμε στην είδηση του φορέα τουρισμού. Ήδη έχουμε το καταστατικό εγκεκριμένο, ήδη το έχουμε δώσει σε όλους τους φορείς. Άμεσα θα γίνει συνεδρίαση, ούτως ώστε να αρχίσουμε και μέσω του φορέα του τουρισμού να υλοποιήσουμε τα προγράμματα αυτά που έχουμε, τη διαφήμιση του νησιού μας, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο πρακτικά. Προχωρήσαμε στη σύνδεση Μαστιχαρίου Ξηροκάμπου με ταχύπλο σκάφος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας να συνδεθούμε, κάτι αντίστοιχο εγώ το παρουσιάζω και θα το ξαναπώ, με μετρό, σε μία ώρα να είναι από το Διεθνές Αεροδρόμιο της ΚΟ στην Λέρο το ταχύπλο που μεταφέρει τους τουρίστες. Εδώ θα ξαναπαρακαλέσω για μία ακόμα φορά όλους αυτούς που εμπλέκονται με τον τουρισμό και ειδικότερα τους ξενοδόχους και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια να προχωρήσουν άμεσα σε υπογραφή συμβολέων με τα τουριστικά πρακτορία, ούτως ώστε του χρόνου να έχουμε περισσότερους τουρίστες και να επιμηκυνθεί επιτέλους η τουριστική σεζόν. Γιατί στόχος μας είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, πράγμα που βλέπουμε δυστυχώς φέτος ότι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα, δεν υπάρχει Ιούνιος, ήταν όντως από τους χειρότερους μήνες που θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια. Αν δεν γίνει η σύμβαση αυτή με τα τουριστικά πρακτορία, δεν θα επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Εμείς, ο Δήμος είναι κοντά, βοήθησε, χρηματοδοτεί αυτή την προσπάθεια, όμως σε συνεργασία με το φορέα τουρισμού όλοι μαζί πρέπει να συνεισφέρουν για να βοηθήσουμε σε αυτό το στόχο. Τοποθετούνται αυτή τη στιγμή τα φωτοβολταϊκά στα δημοτικά σχολεία, που σημαίνει ότι στο βάθος χρόνου δεν θα έχουμε τις δαπάνες που έχουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή. Ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε με την καθημερινότητα. Φανταστείτε, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αν ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν ήταν κοντά στους συνδημότες. Όπως επίσης, με την κοινωνική πολιτική του Δήμου μας, ιδρύοντας το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, και γενικά είμαστε κοντά σε ανασφάλιστα άτομα, σε ανθρώπους
που δεν έχουν παροχές και δεν μπορούν δυστυχώς ούτε στο νοσοκομείο να νοσηλευτούν, χωρίς να πληρώσουν. Μειώσαμε το νερό και πολλά άλλα, αυτά εν περιλήψη σας τα λέω, κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά το σημαντικότερο, με μία άρνηση της αντιπολίτευσης, με ένα πόλεμο εις βάρος του νησιού. Δεν, ο πόλεμος που γίνεται δεν είναι εις βάρος του Δημάρχου, ούτε εις βάρος των συνεργατών μου. Είναι εις βάρος του νησιού, γιατί το να μην υλοποιηθεί ένα έργο ή να μην γίνει κάτι από την Δημοτική Αρχή, το πληρώνει το νησί και όχι ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του. Εμείς, από την πρώτη στιγμή, ζητήσαμε συνεργασία. Η συνεργασία ήρθε από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση, σε καμία περίπτωση δεν ήρθε από την Μίζωνα Αντιπολίτευση και από τους ανεξάρτητους, οι οποίοι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές δυστυχώς επέλεξαν να είναι ανεξάρτητοι για τον λόγο το δικό τους. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας επιλέγει το τι θα κάνει. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να συλλειτουργήσουμε και να καταλάβουν ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει. Οι παλιές, καλές, παχές εποχές, οι εποχές των παχαίων αγελάδων έχουν σταματήσει και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν το καταλάβουν κάτι, κάποιοι θα είναι εις βάρος του νησιού. Τώρα, να πάμε στο επίμαχο θέμα των παραιτήσεων και το επίμαχο θέμα της ΔΟΗ. Θα κάνω πάλι μία ενημέρωση σύντομη όσον αφορά το πρόβλημα της ΔΟΗ. 19 Οκτωβρίου του 2012 ήρθε έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έλεγε ότι η ΔΟΗ αρχές Ιανουαρίου θα κλείσει, όπως και άλλες ΔΟΗ. Απευθείας συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, πάρθηκε απόφαση το τι θα κάνουμε, τι ενέργειες θα πράξουμε, ούτως ώστε να σταματήσει η ιδέα αυτή, όχι η ιδέα, η απόφαση αυτή μάλλον, είχε υλοποιηθεί η απόφαση, σαν ιδέα την είχα χωρίς να ξέρουμε εμείς τίποτα, η απόφαση αυτή. 19 Δεκάτου, με έγγραφό μου, αλλά και προσωπική παρουσία παρόντων των βουλευτών, παρόντων μελών της Επιτροπής Αγώνα, πήγαμε στο Υπουργείο, εγγράφως και προφορικά διαμαρτυρηθήκαμε για το σκοπό αυτό, στο να κλείσει η ΔΟΗ. Υπήρχε ψήφισμα παράλληλα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εδώ έχω το ψήφισμα το οποίο κατέθεσα με ρυθμό πρωτοκόλλου στο Υπουργείο Οικονομικών, εδώ είναι το ψήφισμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, το ψήφισμα του Δήμου Αγκαθανησίου, επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη να συμπαρασταθεί στον αγώνα μας, ο οποίος συμπαραστάθηκε και τον ευχαριστώ, όπως συμπαραστάθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας και εγγράφος, αλλά και με τις προσωπικές επαφές που είχε με στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Η 24 Οκτωβρίου στέλνουμε πάλι απόφαση στον Υπουργό Οικονομικών και στο Γενικό Γραμματέα, απόφαση του Δήμου Λειψών, 8 πρώτου του 13, επιστολή μου προς τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Κουβέλη και τον κύριο Σαμαρά, και ερχόμαστε μέχρι τότε, μέχρι τον Ιούνιο. Υπήρχε μία στάση αναμονής, ποτέ δεν σταματήσαμε να ενδιαφερόμαστε για την ΔΟΗ, όπως και άλλες υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως, στο φαινόμενο, μπροστά στο φαινόμενο, το ότι κάποιοι έχουν υπογράψει ήδη τις αποφάσεις αυτές, εμείς βρισκόμαστε προετερετών γεγονότων. Εγώ δεν δέχομαι καμία κατηγορία ότι χειρίστηκα λάθος το θέμα. Προσωπικά δεν πήρα καμία απόφαση μεμονωμένα. Οι αποφάσεις όλες ήταν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσεις
κατόπιν συνεργασίας με όλα τα μέλη της Επιτροπής, έκανα αυτό που πρέπει να κάνω από τη θέση που βρίσκομαι και αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που με κατηγορούν μέχρι σήμερα. 7 Ιουνίου, μαθαίνω από πληροφορία υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών ότι πάρθηκε απόφαση για το οριστικό κλείσιμο της ΔΟΗ ΛΕΡΟ. Αν και δεν είχα κάποιο έγγραφο στα χέρια μου. Απλά μία πληροφορία. Την επομένη μέρα, Σαββάτο, συγκαλώ Δημοτικό Συμβούλιο, έκτακτο, για να πάρθει εκ νέου απόφαση που αφορούσε το κλείσιμο της ΔΟΗ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, το οποίο ομόφωνα αποφάσισε, πρώτον, να υποβάλουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου την παρέτηση λόγω της πρόθεσης του Υπουργείου Οικονομικών να προβεί στην κατάρρευση της ΔΟΗ ΛΕΡΟ. Δεύτερον, να ακυρωθεί η εξακυρωθήσα πρόθεση του. Πρόθεση, μιλούσαμε για πρόθεση, προσέξτε. Παρόλο που ήταν πρόθεση, όμως εγώ συγκάλεσα Δημοτικό Συμβούλιο και πάρθηκαν αποφάσεις. Και για να μην σας κουράζω, η απόφαση αυτή μαζί με δελτία τύπου και οτιδήποτε άλλο έπρεπε να πάρω στο Υπουργείο, τα πήρα μαζί μου Κυριακή βράδυ. Έφυγα Δευτέρα πρωί, 9 Ιουνίου, ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Με πρόταση του κυρίου Κοντραφόρη, μετά, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα έπρεπε να υπογράψουν μία κατάσταση την επομένη ημέρα, Παρασκευή απόγευμα έγινε το Συμβούλιο, Σαββάτο πρωί θα έπρεπε να υπογράψουν μία κατάσταση ποιοι ήθελαν να παραιτηθούν. Σημειωτέων δε ότι με πρόταση πάλι του κ. Κοντραφούρη οι παραιτήσεις θα ήταν τυπικές. Γι' αυτό και επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος, ο οποίος δεν είναι ο απαραίτητος, ο νόμιμος τρόπος για να υποβάλει κάποιος την παραίτησή του. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση με τις υπογραφές και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ την πήρα μαζί μου στην Αθήνα. Και εδώ θέλω να σας πω ότι η πρόταση της παραίτησης, και πιστεύω ότι ο μόνος που ήθελε να παραιτηθεί πραγματικά και το πίστευε και ήθελε να γίνει η ορθή διαδικασία, ήταν ο Δημήτρης ο Διαμαντάρας. Εγώ να σας ενημερώσω ότι από την πρώτη στιγμή η πρότασή μου ήταν ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ανοίγουμε τις πόρτες και διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία στο να πάρθουν πιο εύκολα οι αποφάσεις για το κλείσιμο της ΔΟΗ ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας αύριο. Αυτή ήταν η πρότασή μου, είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι στη διάθεσή σας όποτε την θέλετε. Κατευθείαν επικοινωνώ πάλι με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, τον κύριο Κουσουρνά. Εκτάκτως και αυτοί παίρνουν και η ΠΕΔ παίρνει απόφαση, την οποία και αυτή παρέδωσα μαζί την Δευτέρα το πρωί, μαζί με τους βουλευτές, τον κύριο Γάκη δεν ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές, την παρέδωσα στον Διευθυντή του Υπουργού, γιατί τον Γενικό Γραμματέα δεν τον είδαμε, έφευγε το μεσημέρι για Ολλανδία και δεν είχε χρόνο. Τον είδαμε για πολύ λίγα λεπτά και μάλιστα στον δρόμο. Παρέδωσα όλα αυτά στο Υπουργείο. Ορίστηκε νέο ραντεβού, νέα συνάντηση την Πέμπτη με την επιστροφή του Γενικού Γραμματέα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι βουλευτές, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κασάρας, ο Δήμαρχος της Πάτμου. Υπόψη είναι ότι ό,τι ακολουθήσαμε εμείς, ακολούθησαν ό,τι απόφαση πήραμε, πήραν και οι γειτονικοί δήμοι. Και ο Δήμος της Πάτμου, και ο Δήμος των Λειψών, και ο Δήμος της Αγαθονησίου. Με την ίδια τακτική ακριβώς, με την ίδια μέθοδο να ακολουθήσουμε τις παραιτήσεις. Στη συνάντηση αυτή, εμείς, τη Δευτέρα το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, ο κύριος Κασάρας μου δίνει στα χέρια μου την απόφαση που πλέον την είχα και σαν απόφαση στα χέρια μου, γραπτός για το κλείσιμο της ΔΟΗ ΛΕΡΟ.
Δηλαδή, είχαν υπογράψει πριν ακόμα εμείς μάθουμε τίποτα, πληροφορηθήκαμε την Παρασκευή, το Σαββάτο συγκάλεσα έκτακτο το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δευτέρα πήρα στα χέρια μου την απόφαση. Που καταλαβαίνετε ότι ήταν πλέον αργά να μιλάμε στο να μην υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Πέραν αυτών όμως, στόχος μου ήταν το πώς θα μείνει έστω και μία ημέρα περισσότερο ανοιχτή η πόρτα της ΔΟΗ. Στη συνάντηση αυτή λοιπόν, στην οποία ήμασταν μόνο τον εισιτητλέρο, μόνο οι βουλευτές του Δεκανήσου, γιατί απ' έξω περίμεναν και οι βουλευτές άλλων νησιών που ήταν να κλείσουν και άλλων ΔΟΗ, συμφωνήσαμε στο να παραταθεί, να δοθεί παράταση στη λειτουργία της ΔΟΗ Λέρου μέχρι ότου εφαρμοστεί το τάξης 2. Τότε μιλούσαν για εφαρμογή του τάξης 2 αρχές Αυγούστου, οπότε είπαμε, παρακαλέσαμε όλοι, συμφωνήσαμε στο να λειτουργήσει μέχρι τέλος Αυγούστου η ΔΟΗ, η οποία για μια ακόμη φορά ανέφερα ότι άδικα κλείνει, δεν μπορεί στα Δωδεκάνησα να κλείνει μόνο η ΔΟΗ της Λέρου, να παραμένει της Καρπάθου, να παραμένει της Καλλίνου και να κλείνει η ΔΟΗ Λέρου, η οποία εξυπηρετεί άλλα 6-7 νησιά. Και μάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες, ειδικότερα τον χειμώνα, όταν δεν υπάρχει καν συγκοινωνία. Αλλά και με οικονομική επιβάρηση αυτών που θέλουν να έρθουν στην εφορία μας. Έβγαλα όντως ένα δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερα, ακούστηκαν αυτά που ακούστηκαν και από τον Γενικό Γραμματέα. Να επισημάνω εδώ ότι η απόφαση ήταν τότε στη συνάντηση αυτή ηλυμένη, ότι 1η-9η δεν θα λειτουργεί καμία μα καμία ΔΟΗ από αυτές που έχουν πάρει απόφαση να κλείσουν. Θα λειτουργούν πανελλαδικά 40 εφορίες. Έβγαλε ένα δελτίο τύπου στο οποίο ανέφερα ότι δώσαμε έναν αγώνα και πραγματικά δώσαμε έναν αγώνα και δεν θεωρώ ότι ήταν επιτυχία, αλλά μπροστά στο να μην έχεις έστω και για ένα μήνα ακόμα ή 1,5 εφορία, θεωρώ ότι ήταν κάτι θετικό. Αυτό είπα και δεν πανηγύρισα, ούτε είπα κάτι παραπάνω ή ψέματα από αυτά που υπόθηκαν μέσα στη συνάντηση. Εξάλλου δεν ήμουν εγώ με τον Γενικό Γραμματέα μόνος, ήταν και οι βουλευτές, ήταν και όλοι οι άλλοι παρευρισκόμενοι. Πριν από λίγες ημέρες, αυτά τα ανέφερα σε δελτίο τύπου όπως σας είπα. Πριν λοιπόν από λίγες ημέρες δέχθηκα μία επιστολή από 9 Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης, οι οποίοι ήθελαν ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε με την ΔΟΗ. Στη συνάντηση αυτή είπα ακριβώς αυτά που υπόθηκαν, τα οποία μπορούσαν να επιβεβαιώσουν από τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση, είπα αυτά που είχαν υποθεί και ό,τι ακριβώς είχε συζητηθεί και οποιαδήποτε απόφαση είχε πάρθει. Δυστυχώς δέχθηκα μία επίθεση που για μένα δεν υπάρχει χαρακτηρισμός, άδικη, προσβλητική, από τον κύριο Κοντραφόρη, με χαρακτηρισμούς που αυτός και μόνο ξέρει γιατί τους εκτόξευσε κατά το πρόσωπό μου, σε ανοιχτή ακρόαση, δεν τελικά στη συνάντηση αυτή, ενώ θα έπρεπε να πάρουμε μία απόφαση, δεν πάρθηκε απόφαση κάτω από αυτές τις συνθήκες και κάτω από αυτά τα γεγονότα, τα οποία προκάλεσε η αντιπολίτευση, γιατί επαναλαμβάνω ότι στόχος και σκοπός τους δεν είναι το πώς θα λειτουργεί ο Δήμος, το πώς θα διαλύσουμε το Δήμο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι ο λαός επέλεξε την σημερινή Δημοτική Αρχή να οδηγήσει τον τόπο εκεί που έπρεπε να την είχαν οδηγήσει κάποιοι όταν υπήρχαν τα χρήματα, υπήρχαν οι τρόποι, οι εύκολοι τρόποι να την οδηγήσουν. Δεν θέλουν να το καταλάβουν λοιπόν, δεν θέλουν να το χωνέψουν,
Είναι προσβολή από ό,τι άκουσα με μεγάλη έκπληξη σε άλλη συνέντευξη που έδωσε πριν λίγες μέρες τον κύριο Ιγνατίδη. Είναι προσβολή στο να συμμετέχει σε ένα τέτοιο συμβούλιο. Είναι υποτιμητικό για αυτόν να συμμετέχει σε ένα τέτοιο συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν επέλεξαν τον δρόμο των παραιτήσεων. Ακολούθησε μία συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα, στην οποία συνάντηση πήγα και εγώ για λίγο στον Εμπορικό Σύλλογο. Είχε προηγηθεί, μάλλον όχι, σε αυτή τη συνάντηση πάρθηκε εκ νέου μια απόφαση για παραιτήσεις και ό,τι άλλο είχε προηγηθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Αναφέρομαι στον τρόπο που θα πιέζαμε τον Γενικό Γραμματέα, γιατί αυτός εξ ολοκλήρου είχε αναλάβει το θέμα των ΔΟΗ. Είπαν εκεί ότι, ξέρετε, θα παραιτηθούμε, αλλά θα τις κρατήσετε 30 μέρες τις παραιτήσεις μας, για να μην παραιτηθούμε. Εγώ σας ρωτάω, γιατί αυτό ξαναυπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και επαναλαμβάνω ότι ήταν τυπικές οι παραιτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί πραγματικά και το εννοεί, ακολουθεί τον δρόμο αυτών που ακολούθησαν εκ των υστέρων και μετά κάτω από πιέσεις και για να δείξουν στον κόσμο ότι πραγματικά είναι αυτοί που ενδιαφέρονται, ήρθαν και παραιτήθηκαν με τον τρόπο το προβλεπόμενο από την νομοθεσία. Σε αυτή τη συνάντηση λοιπόν, όντως, όταν με ρώτησαν, λέω, αν και έχει συμβεί αυτό που συνέβη στην συνεδρίαση που ζήτησαν οι 9 Δημοτικοί Σύμβουλοι για ενημέρωση, θα κρατήσω τις παραιτήσεις σας, δεν θα τις κάνω αποδεκτές. Ξαφνικά αρχίζει ένας βομβαρδισμός παραιτήσεων με ακατανόμαστα λόγια, είναι στη διάθεση εδώ όλες οι παραιτήσεις, να δείτε ότι αναφέρονται σε οπισθοδρόμηση του Δήμου, σε αλαζονία του Δημάρχου, ότι ο Δήμαρχος φταίει γιατί ότι κλείνει η ΔΟΗ, ότι εγώ είμαι ο απολογούμενος για τα πάντα. Είμαι ο απολογούμενος στο βαθμό που μπορώ να απολογηθώ και εκεί πραγματικά που φταίω, πουθενά παραπάνω ή παρακάτω. Μπροστά σε αυτό λοιπόν το φαινόμενο και μπροστά στο να βοηθήσω τη λειτουργία του Δήμου, τη λειτουργία, την ομαλή του νησιού και την υλοποίηση όλων των αποφάσεων, έκανα αποδεκτές όλες τις παραιτήσεις, μάλλον ένα μέρος των παραιτήσεων, και σας ενημερώνω ότι θα γίνουν αποδεκτές όλες οι παραιτήσεις, γιατί το συμφέρον του τόπου είναι να πάει μπροστά και όχι πίσω. Αυτά τα παιχνίδια, τα πολιτικά, η εκμετάλλευση δείχνει ότι ενδιαφερόμαστε για τη ΔΟΗ, να μην κλείσει η ΔΟΗ, στο να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, στο ότι παρετούμεθα εικονικά, δεν ταιριάζουν στην μη δημοτική αρχή. Λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεων μου. Οι παραιτήσεις θα γίνουν αποδεκτές. Αυτοί που κουράστηκαν ή αυτοί που βλέπουν το τι έρχεται ή που ζουν τη σημερινή κατάσταση και δεν μπορούν, δεν είναι ικανοί να σηκώσουν το βάρος στην πλάτη τους, ας πάνε σπίτι τους να ξεκουραστούν. Εμείς είμαστε εδώ εγγυητές για την ανάπτυξη του τόπου και την πρόοδό του. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, επειδή και κάποια άτομα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά όλα αυτά τα γεγονότα, στηρίζοντας κάποια κόμματα, εμείς, η Δημοτική Αρχή, είμαστε μακριά από κόμματα, κορτάσαμε πλέον από όλα αυτά τα κόμματα. Αυτοί φταίνε, αναφέρομαι στα δύο μεγάλα κόμματα που φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, ούτε επέτρεπα, αλλά αργά το κατάλαβα δυστυχώς, σε όλους αυτούς που εκμεταλλευόμενοι τη σημερινή κατάσταση, την δύσκολη και το κλείσιμο των διάφορων υπηρεσιών, να
παίζουν πολιτικά παιχνίδια για να επωφελούνται κάποια κόμματα. Λοιπόν, μακριά από τον Δήμο. Η Δημοτική Αρχή παλεύει για τη Λέρο, θα παλεύει μόνο για το νησί μας. Για τίποτα παραπάνω. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι παρετήσεις αυτές είναι μπροστά στο βάρος των καταστάσεων, μπροστά στην κρισιμότητα των καταστάσεων, μπροστά σε αυτό που έρχονται, γιατί είμαι σίγουρος και ξέρουμε όλοι το τι μέλη γενέστε, όμως πρέπει να δώσει ο καθένας και όλοι μαζί τον αγώνα για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτοί που κουράστηκαν και είναι ανεύθυνοι να πάνε σπίτι τους. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις και πριν κλείσουμε να σας ενημερώσω για μία είδηση της στιγμής. Πριν από λίγο ήρθε έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο αναφέρει ότι σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων οι προϊστάμενοι των δόειν υποδοχής 6 νησιωτικών δόει Σαλαμίνος, Κυθήρων, Θάσου, Παξών, Ιθάγης και Λέρου των οποίων ανεστάλλει λειτουργία την 17η Ιουνίου και των 14 νησιωτικών δόη, Έγινας, Λίμνου, Πάρου, δεν χρειάζεται να στα διαβάζω, και Καλύμνου, πρόκειται να ανασταλεί η λειτουργία 1η Σεπτεμβρίου του 2013. Λοιπόν, εδώ, για να μην παίζουν πολιτικά παιχνίδια πάλι το επαναλαμβάνω αυτό, και λένε ότι έκλεισε η Λέρος και δεν έκλεισε η Κάλυμος, δεν έκλεισε η Κάρπαθος, δεν έκλεισε η άλλη δόη. 1η Σεπτεμβρίου του 2013 κλείνουν τα πάντα. Εμείς, για να προστατεύσουμε έστω και δύο εργαζομένους, μας δίνουν τη δυνατότητα να κρατήσουμε στα γραφεία εξυπηρέτηση φορολογικών υποθέσεων. Ήδη έχουμε στείλει έγγραφο ότι συμφωνούμε, γιατί αν δεν συμφωνήσουμε θα χάσουμε για αυτούς τους δύο υπαλλήλους. Και μάλιστα τη μία υπάλληλη, η οποία είναι τετράρη απασχόληση, θα την προσλάβουμε μετάταξη στο Δήμο μας. Ήδη είμαστε στο στάδιο της διαδικασίας το πώς θα σώσουμε έστω και ένα υπάλληλο. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτός είναι ο στόχος μας και ο σκοπός μας. Και αυτό θα κάνουμε. Αλλά αυτά τα κάνουμε στο μέτρο που μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ενημέρωση σε αυτό το επίμαχο θέμα. Ένα θέμα που και ένα πρόβλημα που δεν πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε σε καμία περίπτωση πολιτικά. Και συνολικά οι παρετήσεις θα σας ενημερώσω ότι είναι 8 μέχρι σήμερα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για να ξεκαθαρίζουμε, οι παρετήσεις είναι από συμβούλους που είχαν ανεξαρτοποιηθεί και από την Μίζωνα και Λάσωνα αντιπολίτευση. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Κύριε Δημάρχε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Καταρχήν να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι τρέξατε και προσπαθήσατε πραγματικά για το θέμα της ΔΟΗ. Αλλά εδώ δεν είμαστε για την προσωπική μας άποψη, είμαστε για να εκφράζουμε τις απορίες και τις ερωτήσεις του κόσμου. Λοιπόν, ο κόσμος θα ήθελε να μάθει, καταρχήν, πώς κρίνει ο Δήμαρχος την απόφαση στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που συγκαλέσατε για τις παρετήσεις. Αν ήταν σωστή εν μέσω καλοκαιριού και εν μέσω κρίσιμης περίοδου για το νησί, στο να τελεί ο Δήμος με δημοτικό συμβούλιο σε προπαρέτηση. Πώς το κρίνετε? Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, αν αυτή την απόφαση, που αν είναι σωστή ή λάθος θα μας το πείτε τώρα, τη χρησιμοποιείτε εσείς προκειμένου να διευκολυνθείτε στο να αντικαταστήσετε ανεξάρτητους συμβούλους με συμβούλους που να πρόσφονται στην παράταξή σας. Δηλαδή, αν από μέρες σας εκμεταλλευτήκατε αυτήν εδώ όλη την κατάσταση, προκειμένου να βάλετε καινούριους συμβούλους, τους οποίους να μπορείτε να ασκείτε τη διοίκηση του Δήμου. Και ένα τρίτο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, σε όλη αυτή τη διαδικασία που μας περιγράψατε, ποιοι φορείς ήταν μαζί σας
Δηλαδή, ποιοι ταξίδεψαν μαζί σας και ποιοι, ποια στελέχη από εδώ από το Δήμο. Γιατί το να λέμε ότι όλοι είμαστε υπέρ, είναι εύκολο με τα λόγια. Στην πράξη, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα ποιοι πραγματικά τρέχανε μαζί σας, ώστε να μπορούν να χαρακτηρίζουν και τις κινήσεις σας. Και κάτι άλλο, απαντήστε σε αυτά και θα σας πω κάτι άλλο. Ναι. Λίγα για να μην τα ξεχάσουμε κιόλας. Λοιπόν, με ρωτήσατε, κύριε Αρμενιάκο, πώς κρίνω τις παραιτήσεις εν ώψη της θερινής σεζόν. Την απόφαση για παραιτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων ως μέσο πίεσης, αν ήταν σωστή ή λάθος, πώς την κρίνετε. Θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν λίγο, ότι εμένα, άποψή μου και πρότασή μου ήταν στο να μην προχωρήσουμε σε παραιτήσεις. Εκ των υστέρων έγινε πρόταση από τον κύριο Κοντραφούλη να γίνουν άτυπες παραιτήσεις. Το έγγραφο αυτό είναι στη διάθεσή σας, το έγγραφο στο οποίο υπέγραψαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, στο οποίο σε αυτό συμφώνησαν και κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της υπολίτευσης, όμως άτυπα. Εμένα η άποψή μου, το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, ότι όσες παραιτήσεις και αν γίνουν δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Δυστυχώς οι αποφάσεις οι οποίες είναι υπογεγραμμένες και προαποφασισμένες, ερήμην όλων μας, υλοποιούνται. Κάτω από αυτή την κατάσταση και με αυτήν την συγκυβέρνηση, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να ανατραπεί τίποτα, γιατί είμαστε δέσμοι της κατάστασης. Είναι δέσμοι της κατάστασης και είμαστε και ακολουθούμε και εμείς. Αν χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, με ρωτήσατε αν εκμεταλλεύουμε την κατάσταση τη σημερινή. Σκοπός και στόχος μου είναι η λειτουργία, η σωστή λειτουργία και η ομαλή λειτουργία του Δήμου. Το να μην γίνονται τρεις συνεδριάσεις συνεχόμενες και να βαλτώνουν υποθέσεις σοβαρές του Δήμου, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο επικίνδυνο στην δημοκρατία αλλά και στο νησί μας. Εσχεμένα, Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης δεν ερχόντουσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπήρχε απαρτία και δεν γινόντουσαν Δημοτικά Συμβούλια. Νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο δεν άρεσε και δεν αρέσει σε κανένα. Σήμερα λοιπόν δίνεται η δυνατότητα όντως να κάνουμε συμβούλια ομαλά, χωρίς εντάσεις. Εγώ θέλω και την Αντιπολίτευση και την Μίζωνα και την Ελλάσσονα και όλους αυτούς που τίμησε και ψήφισε ο ελληνικός λαός. Αυτοί είναι οι οποίοι δεν τιμούν την ψήφο που τους έδωσαν και παρετούνται. Λοιπόν, εμένα δεν είναι ότι διευκολύνει αυτή η κατάσταση. Εγώ σας έχω αποδείξει όλα τα συμβούλια, όση ένταση και αν υπήρχε, ότι στόχος μου ήταν να πάρθουν αποφάσεις. Αποφάσεις που αφορούν τα συμφέροντα του νησιού. Από εκεί και πέρα, με ρωτήσατε ποιοι ταξίδευσαν μαζί μου. Καλή ερώτηση. Εγώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συναντήση στο γραφείο μου και παντού κάλεσα όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τα μέλη της Επιτροπής, να έρθουν. Και μάλιστα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε τέτοιες περιπτώσεις καλύπτουν και τα έξοδά τους. Μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδά τους. Αν πούν κάποιοι ότι ξέρεις υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Κανένας δεν ήρθε πλην ενός μέλους Επιτροπής που ήταν στην τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο. Από φορείς, σωματεία και άλλα. Ήταν η κυρία Κατσιβέλη τη μία φορά, οι δήμαρχοι των γειτονικών νησιών, μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των γειτονικών νησιών. Από το Δήμο μας όμως δεν ήρθε κανένας από τη Μίζωνα ή την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση. Αν και τους είχα προτείνει να έρθουν. Λοιπόν, και δεν το λέω αυτό γιατί τρέχω εγώ, αυτός είναι ο σκοπός μου, γι' αυτός είναι ο ρόλος μου, να τρέξω. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό είναι να τρέχουμε όλοι μαζί. Και για να σας υπενθυμίσω και κάτι τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία, γιατί το παρέλειψα να σας ενημερώσω, ότι ήμουν από τους πρώτους δημάρχους, αν και εκλεγμένος τότε χωρίς να το θέλω και εν αγνία μου, το λέω και το έχω πει δημόσια πολλές φορές, εκλεγμένος με τη σημαία του τότε Πασόκ, ότι από το πρώτο μήνα έκανα συγκεντρώσεις για το νοσοκομείο. Παντού διαμαρτυρήθηκα, παντού τρέξαμε.
Δηλαδή δεν είμαι από τους δημάρχους που φοβάμαι, ούτε θα φοβηθώ κανέναν. Ούτε είτε υπουργός είναι αυτός, είτε βουλευτής, είτε οποιοδήποτε. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση ακόμα για να πάρουμε συνάδελφοι. Σχετικά με τον κύριο Κοντραφούρη για τις μηνύσεις και όλα αυτά που γίνηκαν και την ένταση. Ο κύριος Κοντραφούρης είναι γνωστός. Όλοι είμαστε γνωστοί. Ευτυχώς. Είναι μάλλον μετριοπαθής πολιτικός και τόσο καιρό, ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και ένας από τους λόγους που απομακρύνθηκε από τον συνδυασμό με τον οποίο είχε κατέβει και αναξιοποιήθηκε, ήταν και η κριτική του ότι δεν είναι υψηλών τόνων η αντιπολίτευση που κάνει. Ποιον εξυπηρετεί όλη αυτή η ένταση και αν τελικά, δηλαδή μπορεί να γίνει πιστευτό ότι ένας άνθρωπος που τόσο καιρό έχει υποστεί και συνέπειες για τις χαμηλούς τόνους που έχει, μήπως δηλαδή όλη αυτή η ένταση δεν προέρχεται από εκεί ή εξυπηρετεί άλλο είδους σχέδια ή καταστάσεις. Λοιπόν, ευτυχώς που είμαστε, ζούμε στη Λέρο, σε ένα πανέμορφο μικρό νησί και ξέρει ο ένας τον άλλο. Ευτυχώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ποιον εξυπηρετεί η κατάσταση αυτή και η ένταση, ας ρωτήσεις τον ίδιο. Εξυπηρετούνται πρώτα, καταρχάς, στο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος, δεν μπορεί να πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν υπάρχει ένταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σίγουρα οι αποφάσεις δεν θα είναι αυτές που πρέπει να πάρθουν. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι όπως λέτε ήσυχος και δεν τον ενδιαφέρουν τα δικαστήρια και έφυγε, ανεξαρτοποιήθηκε από τη συνδυασμό του για αυτό το λόγο, εγώ να σας υπενθυμίσω τις καταθέσεις που έκανε στα δικαστήρια όταν προσπαθούσαν να βάλουν τον τέος δήμαρχο τον κύριο Αντάρτη φυλακή στη Ρόδο, σε όλα τα δικαστήρια στα οποία ήμουν κατηγορούμενος εγώ και εδώ και στην ΚΟ ήταν παρόν, σε όλες τις καταθέσεις που είχαν γίνει. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλήσυχος, θέλει χαμηλούς τόνους, σίγουρα δεν ακολουθεί αυτή την τακτική. Τώρα εγώ, αν και είπα ότι συχαίνομαι πραγματικά την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, υπάρχουν όμως όρια τα οποία εξαντλούνται κάποια στιγμή. Και έχουμε και παιδιά τα οποία δεν πρέπει να υποστούν τους επικίνδυνους χαρακτηρισμούς του οποιοδήποτε. Λοιπόν, γι' αυτό αποφάσισα και ήδη το έχω κάνει πράξη, βεβαίως προχώρησα σε μήνυση, μήπως επιτέλους κάποιοι, όχι για ευκόβισμο, αλλά πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτών που λένε και αυτών που κάνουν. Και Μαρχή, μήπως όμως με αυτή τη μήνυση συντηρείται αυτή την ένταση που μας λέτε ότι θέλετε να αποφύγετε προκειμένου για το καλό της κοινωνίας. Εγώ δεν θέλω καμία ένταση. Αν όμως συνέχεια σε προκαλώ και σε κατηγορώ και σε έναν κύριε Αρμενιάκο, κάποια στιγμή ξεχυλίζει το ποτήρι και πάμε εκεί που πάμε. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Κύριε Δήμαρχε, έχω αρκετές μικρές ερωτήσεις. Πάνω απ' όλα για να βοηθήσουμε τον κόσμο να βγάλει συμπεράσματα για το θέμα αυτό, που είναι, θεωρώ, ξαφνικά εκ των μειόντων έγινε πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, θέλω να μου πείτε τα ανθρώπινα συναισθήματά σας όσον αφορά αυτό ακριβώς το γεγονός. Ότι είστε ο Δήμαρχος που αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι περισσότερες παραιτήσεις στα τελευταία 50 χρόνια Δημαρχίας. Πώς αισθάνεστε για το θέμα αυτό? Θέλω την ανθρώπινη διάσταση, καθαρά. Σίγουρα δεν με ευχαριστεί. Η ανθρώπινη διάσταση, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν με ευχαριστεί το γεγονός αυτό. Όμως, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό και δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό όταν υπάρχουν τέτοιες ύβρις, τέτοιες κατηγορίες και δεν κάνω αποδεχθεί την παραίτηση. Δεν είναι δυνατόν, τότε θα φταίω εγώ περισσότερο από όλους. Λοιπόν, το γεγονός ότι παραιτούνται, αυτοί το επέλεξαν, αυτοί έχουν αναλάβει την ευθύνη των πράξεών τους, θα έπρεπε όμως να σκεφτούν ότι είχαν μία εντολή στη θέση που τους ανέθεσε ο λεριακός λαός, της αντιπολίτευσης, είτε μίζων είτε ελάσσονος, να παραμείνουν και να δώσουν αγώνα τους. Μάλιστα. Όσον αφορά, κύριε Δήμαρχε, εγώ πιστεύω ότι είναι και μια παρεξήγηση η όλη υπόθεση, δεδομένου ότι βγαίνοντας και ανακοινώνοντας ότι η ΔΟΗ Λέρου θα παραμείνει ανοιχτή
μέχρι τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει προσωπικά, ήταν ένα δικό σας, δεν λέω αυθαίρετο, ήταν μια δική σας εκτίμηση. Με αυτά που ακούσατε μέσα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Τα ακούσαμε εγώ. Όχι, τα ακούσαν και άλλοι. Απλά δεν υπόθηκε ποτέ από το στόμα του Γενικού Γραμματέα θα μείνει λέρος μέχρι τέλη Αυγούστου. Όσα ακούσατε εκείνη τη στιγμή μέσα, σας έβαλαν στο συμπέρασμα ότι περίπου πάμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Είναι σωστό αυτό? Πιέζαμε όλοι μαζί, και οι βουλευτές και όλοι οι παρευρισκόμενοι εκεί, πιέζαμε ούτως ώστε να παραμείνει μέχρι τέλους Αυγούστου. Δηλαδή να υπάρχει μια δίκαιη αντιμετώπιση της Λέρου έναντι των άλλων νησιών, των άλλων ΔΟΗ που έχουν παραμείνει. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας και ο κύριος Κουρμούς, ο πρόεδρος της Επιτροπής, είχε αναφέρει ότι θα εφαρμοστεί το τάξη, θα μπει άμεσα το τάξη 2 στην ΚΟ. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ημερομηνία. Με τα λεγόμενά τους πηγαίναμε προς τα εκεί. Όμως, καθημερινά, θα επαναλάβω κάτι, καθημερινά οι εξελίξεις τρέχουν. Οι εξελίξεις αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και εσύ σήμερα, κύριε Ιγνατίδη, που είσαι στη θέση αυτή που είσαι, κανένα δεν σου γυρίζει, θα σε αύριο. Θα φταίω εγώ. Ή θα φταίει ο διοικητής του θερμοκτηρίου. Κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως και θεωρώ ότι έχει αδικήσει κόσμο στο θέμα αυτό είναι ότι κανείς, εμένα προσωπικά και συνεντεύξεις που κάνει, δεν σας χρεώνει ότι φταίτε για το κλείσιμο της ΔΟΗ. Κανείς. Διαβάστε τις παραιτήσεις των δημοτικών συμβούλων. Ωραία. Να καταλάβετε, είναι εδώ στη διάθεση. Ωραία. Σας λέω, εμένα βγαίνει ότι σας χρεώνουν λάθος χειρισμούς μετά το θέμα αυτό. Μετά το θέμα, ποιο θέμα? Ότι το θέμα, δηλαδή, βιαστήκατε όπως είπατε και εσείς να κάνετε παραιτήσεις. Και ερώτηση είναι, γιατί δεν περιμένατε ένα μήνα για να κάνετε δεύτερες παραιτήσεις τους? Αυτό το είχατε, όπως μας είπατε πριν από λίγο, και εσείς υπόσχετε, γιατί εντάξει, θα περιμένουμε ένα μήνα. Με αυτούς τους χαρακτηρισμούς και με αυτούς τις σύμβρες θα περιμένουμε. Αράξατε λοιπόν ρότα, διότι δεχτήκατε μια επίθεση που και αυτή δεν είχε συμφωνηθεί, φαντάζομαι. Όχι, δεν είμαι άνθρωπος των συμφωνιών. Αυτός που θέλει να παραιτηθεί, θα μπορούσαν οι κύριοι αυτοί οι οποίοι παραιτούνται τώρα να είχαν παραιτηθεί από τον Σεπτέμβριο. Από τον Οκτώβριο, που ήταν η πρώτη φορά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μιλούσε τότε κανένας για παραιτήσεις. Τώρα όμως, μπροστά στα φαινόμενα αυτά τα πρωτόκολλα, μπροστά σε αυτά που έρχονται, μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, μπροστά στο ότι είδαν ότι πλέον έχουμε την πλειοψηφία, μπορούμε να λειτουργήσουμε να πάρουμε αποφάσεις μόνοι μας, λένε καλύτερα να πάμε σπίτι μας. Αφού δεν μπορούμε πια να πούμε άλλο εμπόδιο στις αποφάσεις. Όχι ότι δεν θα είναι εμπόδιο πάλι. Θα βρουν τρόπους αυτοί από τη θέση που είναι, σαν απλοί πολίτες, πάλι να δημιουργήσουν προβλήματα. Να, πολύ φοβάμαι. Συνέχεια αναφέρεστε το όνομα του κ. Κοντραφούρη και μπορεί καθένας εύκολα να αντιληφθεί το λόγο. Είναι υποψήφιος δήμαρχος, όπως θα είστε και εσείς σε επόμενες εκλογές. Πρέπει όμως να σας υπενθυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ότι σκληρή κριτική για το θέμα αυτό σας έχει κάνει και ο κ. Διαμαντάρας και ο κ. Συμφουνιός και το Σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων. Θα συμφωνήσω μαζί σας πολλές φορές με πολλές βαριές εκφράσεις. Όσον αφορά τη ΔΟΗ. Όσον αφορά το θέμα αυτό, το συγκεκριμένο. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κατηγορίες μπορούν να συνάψουν, τι κατηγορίες θα. Δηλαδή, ο κ. Διαμαντάρας που παραιτήθηκε, ο κ. Συμφουνιός, είπε σαφέστατο ότι εσείς δεν τηρήσατε την υπογραφή σας και την υπογραφή των άλλων. Το είπαν ξεκάθαρα. Είπαν ότι άλλα τους είπατε και άλλα κάνατε. Το ίδιο τι έκανα διαφορετικό από αυτά που συμφωνήσαμε σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Σα είπα, παραδείγματο χάρη το θέμα των παραιτήσεων. Το πλέον παραιτήσεων είναι αυτοί. Αυτοί συμφώνησαν οι παραιτήσεις να είναι άτυπες. Εγώ φταίω. Και να σου πω κάτι, αυτός είναι ο επαιγμός στο λεριακό λαό. Δηλαδή λέμε σε αυτούς που μας ψήφισαν, μας θύμισαν με την ψήφο τους ότι παραιτούμεθα, αλλά παραιτούμεθα τυπικά. Δεν κατάλαβα. Και εκ των υστέρων, αφού βλέπουμε ότι ξεφτιλιζόμαστε, κάνουμε πραγματικότητα τις παραιτήσεις μας. Λοιπόν, θεωρώ ότι το θέμα αυτό των παραιτήσεων πρέπει να κλείσει. Ο λεριακός λαός είναι αυτός που θα κρίνει, θα σκεφτεί και θα δει το αν ήταν το τι είναι συμφέρον ή όχι. Και αν έπρεπε να γίνουν οι παραιτήσεις αυτές ή όχι. Εγώ δεν πίεσα κανένα να παραιτηθεί. Σαφέστατα, δεν μπορώ να σας κατηγορήσω. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά το θέμα της πύλης, διότι είπατε ότι βάλατε βάσεις για την τουριστική ανάπτυξη, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, δεδομένου ότι πριν από ένα μήνα περίπου στους Τούρκους είπατε ότι υπομονή λίγες ημέρες τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Υπάρχει κάποια εξέλιξη που δεν γνωρίζουμε, διότι βιώνουμε τη χειρότερη τουριστική περίοδο. Το γνωρίζετε και εσείς επιχειρηματίες, είστε που έχει συναντήσει το νησί. Από τη μία μέχρι την άλλη άκρη συζητάμε γι' αυτό. Και ένα θέμα που θα μπορούσε να δώσει μία ανάσα είναι το θέμα αυτό, που το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και ας έχω παρεξηγηθεί, εσείς το ανακύψατε, το βγάλατε το θέμα στην επιφάνεια. Βλέπουμε όμως 3 χρόνια μετά, πύλη δεν έχουμε, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Κύριε Γρατήδη,
Εγώ καταρχάς δεν είπα στους Τούρκους σε λίγες ημέρες. Λέω είμαστε στη διαδικασία και σύντομα θα έχουμε λύσει αρκετά προβλήματα για να προχωρήσουμε στην λειτουργία του τελωνίου. Όμως δεν είδα και από εσάς καμιά φορά να αναδείξετε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις που μπορούσαμε να κάνουμε την πύλη. Όντως εγώ ανέδειξα την πύλη και όντως εγώ φώναζα επιθέσεις αντιπολίτευσης. Ότι ξυπνήστε, κάντε τώρα που είναι εύκολη η υπόθεση το τελωνίο. Όμως δεν έγινε. Τώρα όμως έπρεπε να νομιμοποιήσουμε τα λιμάνια, έπρεπε να χαράξουμε τους Αιγιάλους, γιατί για να βάλεις ένα λιθαράκι οπουδήποτε πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές ευτυχώς τώρα υπάρχουν. Λίγο ακόμα να χαραχθεί και η χερσαία ζώνη είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου και τελειώνουμε από αυτό το βραχνά, από αυτή την αναλυσία που ήταν τόσα χρόνια τα λιμάνια μας. Χωρίς υποδομή δεν γίνεται. Αλλά πάω παρακάτω. Ο φορέας τουρισμού είναι μικρό που έγινε. Με το φορέα τουρισμού έχει πάει μπροστά η Κόρση, η Ρόδος, όλα τα τουριστικά νησιά. Εμείς έχουμε για πρώτη φορά φορέα τουρισμού. Πού οφείλεται αυτό? Στη Δημοτική Αρχή. Έχουμε πλοίο από το Μαστιχάρι στη Λέρο. Πού οφείλεται αυτό? Στη Δημοτική Αρχή. Έχουμε. Άρα εσείς με λίγα λόγια καταλαβαίνετε και ο κόσμος, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πάντα, είστε ικανοποιημένος από αυτά που κάνετε γύρω από το θέμα του τουρισμού στο νησί μας? Κάτω από αυτές τις συνθήκες και κάτω από και οικονομικά δύσκολες συνθήκες και δυσλειτουργία του κράτους. Γιατί εδώ για να μας έρθει μια έγκριση απόφασης, ρωτήστε τον αδερφό σας, είναι στις οικονομικές υπηρεσίες, περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουμε προχωρήσει αρκετά, με μεγάλη προσπάθεια και σύντομα θα έχουμε και ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εγώ να ξαναπάω στο θέμα της μονάδας αφαλάτωσης, που ενώ ήταν όλα έτοιμα, ενώ ιδρώσαμε όντως, μας δίκιασαν τον χώρο η χρηματική εταιρεία του Δημοσίου, μας ξαναπάνε πάλι σε διαγωνισμό. Εγώ φταίω. Το κράτος τι. Τι να κάνω εγώ. Μία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, που έχει να κάνει με το θέμα, όσο μας είπατε πριν, ότι αναφέρεται ότι τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα πράγματα και όχι τώρα που σαφέστατα δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς αυτό. Ζείτε μια πάρα πολύ δύσκολη πρωτόγνωρη κατάσταση. Σε αυτά τα χρόνια αναφέρεστε και στη δημαρχία του κυρίου Αντάρτη και τη δική σας αντιδημαρχία που πράγματι και τότε υπήρχαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Έχει διαφορά το να είσαι αντιδήμαρχος ένα χρόνο. Όχι, δεν λέω εσάς προσωπικά. Λέω αν αναφέρεστε, που απλά επιθυμίσω όσο και εσείς το σε όλα τα χρόνια, βέβαια. Σε όλα τα χρόνια. Γιατί θα φύγουμε να πούμε ότι. Όχι, σε όλα τα χρόνια. Για να το ξεκαθαρίσω. Αυτά που σας λέω τώρα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Πού να σας πάω, στη Μαρίνα, τη Αγία Μαρίνα. Το λαγί δεν έπρεπε να έχει γυαλό. Δεν έπρεπε να έχει χερσαία ζώνη. Τότε που οι υπουργοί έδαιναν και έλυναν, ήταν μόνοι του υπουργοί, δεν υπήρχε συγκυβέρνηση. Και ξέρετε πολύ καλά ο κάθε υπουργό τι μπορούσε να κάνει. Νησιωτικής πολιτικής, Αιγαίου και όλοι αυτοί. Και εσείς όμως είχατε, θα σας πούνε τώρα, θα σας πει ο κόσμος και εσείς είχατε έναν προσωπικό φίλο υπουργό τουρισμού. Άρα στο δικό μας αντικείμενο. Ένα λεπτό. Ξεκαθαρίστε τις εποχές. Τον είχα και όχι, δεν νομίζω ότι ήταν. Εντάξει, ένας φίλος όντως, όχι προσωπικός, έτυχε μέσω πολιτικής να γνωριστούμε, αλλά στις δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολες στιγμές. Όταν το κάθε Υπουργείο έτριζε. Από εκεί και πέρα μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Εγώ ανέφερα το παρελθόν όντως, γιατί δεν πρέπει κάθε ευκαιρία που χάνουμε να τη χάνουμε. Και σήμερα, αν δοθεί μια ευκαιρία, δεν πρέπει να τη χάσουμε. Δεν ξέρουμε αν αύριο ξαναβρεθεί. Λοιπόν, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι ευκαιρίες του παρελθόντος δεν ξαναβρίσκονται. Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα που εγώ πρέπει να σας πω την αλήθεια, πληροφορήθηκα μέσα από το Leros News. Και έχει να κάνει, το είπατε και στο ξεκαθαρίσατε, ότι θα μιλήσετε, αν δεν ήδη έχετε μιλήσει τον κύριο Κοντραφούρη για τους λόγους που είπατε. Σαφέστατα, εγώ δεν θα κρίνω την κοινή σας, την κρίνει ο κόσμος. Απλά πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι σε δικές μου εκπομπές, ούκο λίγες φορές, μιλούσατε για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και εμείς ποτέ δεν θα το κάνουμε, δεν θα ξεπέσουμε, η πολιτική πρέπει να μένει αδέκαστη. Μήπως τελικά. Μερικές φορές η πολιτική δεν το προσωποποιώ σε καμία περίπτωση. Η πολιτική όμως άλλα λέτε όταν είστε εκτός καρέκλας και όταν παίρνετε την καρέκλα. Το λέω γενικώς αυτό. Είμαι τρία χρόνια στη θέση αυτή που είμαι. Έχω δεχθεί άπειρες επιθέσεις. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ο καθένας, όχι μόνο ο κ. Κοντραφούρης.
Και εγώ έκανα λάθη. Βεβαίως. Σας τιμάει. Ναι, σας τιμάει. Έτσι. Αλλά πρέπει να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Τελείωσε. Πώς, με ποιο τρόπο θα σταματήσουν, για πες μου. Βρείτε μου στη λύση. Αν εγώ απευθύνω στο πρόσωπό σου και σε κατηγορώ με αυτούς τους χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε ο κύριος Κοτραφούρης, πώς είναι δυνατόν. Πόσο δηλαδή θα υπάρχει, πόση υπομονή πρέπει να έχει. Ξέρετε τώρα μας κάτι, επιτρέψτε μου, γιατί δικαιώνεται τον κύριο Κοντάκη, όταν εσείς τον είπατε στο ραδιόφωνο τότε ότι έχει κάνει κάποια πράγματα που δεν ήταν παράνομα και αυτό, που δεν ήταν νόμιμα, και αυτό τον πρώτο είναι αυτό του προστάθηκε τότε. Και εσείς ήσασταν λάθος κατά τον κύριο Κοντάκη. Εγώ γι' αυτό υποβάλλω μήνυση στον κύριο Κοντραφούρη, γιατί με κατηγόρησε για πράγματα, για παράνομα πράγματα, τα οποία δεν έχω κάνει. Δεν ξέρω. Και μην αναφέρεστε στον παρελθόν πάλι, μην πηγαίνετε σε υποθέσεις άλλες. Ωραία. Επερχόμαστε λοιπόν αυτό. Για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών μέσω ΣΔΟΕ, αυτό από πού πηγάζει, κύριε Δήμαρχε? Έχετε κάποια στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς ο πελαριακός λαός? Αυτοί που κατέστρεψαν οικογένειες, όπως ανέφερε ο κύριος Κοντραφούρης, σίγουρα θα έχουν και χρηματικά ποσά. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή το ανέφερε αυτό, υπάρχει καταγεγραμμένο, όποτε θέλετε είναι στη διάθεσή σας, αν δεν το έχετε ακούσει, που πιστεύω ότι το έχετε ακούσει, να δούμε όλη αυτή τη δεκαετία, αυτοί που έχουν... Γιατί λέτε δεκαετία και λέτε 20ετία. Θέλετε 20ετία να το κάνω και 40ετία, δεν έχω πρόβλημα. Και 40ετία. Λοιπόν, να δούμε... Κοίτα, ξέρετε κάτι, δεν είναι, αυτό πλέον είναι επαναστατικό. Κάποια στιγμή θεωρώ και σε τοπικές κοινωνίες ας ανοίξουν λογαριασμοί για να δούμε ο κόσμος αυτά που λέει. Ήταν κακοήθηση ή σύνομο, δεν έχω να πω τι. Δεν κρίνω την κίνησή σας. Απλά λέω, αφού το λέτε και κάνετε μια επαναστατική πρόταση, κάντε την για τα 30 χρόνια. Ευχαρίστω. Και 40 έχω σαν το και 50 θέλετε, 50 δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, να δούμε τελικά και το πόθεν έσυψε ο καθενός. Αυτό που ασχολήθηκα με την πολιτική. Ναι, καλά, σαφέστατα. Για να μην μπορεί να κατηγορήσει, ούτε εγώ να κατηγορήσω, ούτε να με κατηγορήσω. Απλά και ωραία, διαφάνεια θέλουμε. Σε αυτή την εποχή. Λοιπόν, αυτό κάνω. Τίποτα παραπάνω. Ωραία. Δεν νομίζω ότι θα κατηγορηθώ και γι' αυτό. Όχι, σαφέστατα, εσείς από το λέμε που χαιρόμαστε για πρώτη φορά. Χαίρομαι γιατί σε πρώτη φάση το δέχτηκαν πολύ ευχάριστα οι υπηρεσίες που έχω απευθυνθεί. Μακάρι να συνεχίσουμε τον ίδιο ζήλο μέχρι το τέλος. Πιστεύετε ότι κάποιοι πρέπει να φοβούνται και να μην κοιμούνται ήσυχα? Δεν ξέρω, όχι, όχι. Γιατί, να κοιμόμαστε όλοι ήσυχα. Εγώ κοιμάμαι ήσυχα, πολύ ήσυχα. Είστε σκευαστό. Ωραία. Δύο τελευταίες ερωτήσεις και ολοκληρώνω τον κύκλο των ερωτήσεων, γιατί Δήμαρχε. Παρά τις επιθέσεις που δέχεστε, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, παρά τις παρετήσεις, παρά, θα συμφωνήσω σε μερικές φορές, τη σκληρή κριτική που δέχεστε, επιτρέψτε μου τον ελληνικό, ο Μιχάλης Κόλλιας φαίνεται ισχυρός ακόμα στη θέση του Δημάρχου. Και αυτό είναι πάλι μια προσωπική άποψη και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη των λεγόμενών μου. Μήπως όμως υπάρχει και ένα θέμα που έχει πλέον συσσωρευτεί και πιστέψτε μου, το έχω ακούσει και από πολλούς προσωπικούς σας φίλους και εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους. Δηλαδή, ότι ό,τι δεν γίνεται στον τόπο φταίνε πάντα οι άλλοι. Πύλη, ΕΣΠΑ, απορρίμματα, καθυστέρηση χιτά, τουρισμός, πύλη εισόδου-εξόδου, καθαριότητα, Κοντραφούρης. Δηλαδή, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στο νησί, ποτέ δεν φταίει η Δημοτική Αρχή, φταίνει πάντα η άλλη. Αυτό μήπως, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να το προσέξετε, θα σας ακολουθεί και στον προεκλογικό σας αγώνα? Καταρχάς, πάρτε το φυλάδιο το προεκλογικό, να δείτε μέσα σε αυτόν τον κυκλώνα, σε αυτό το τσουνάμι, πόσα πράγματα έχουμε υλοποιήσει. Εσείς ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν έχουν υλοποιηθεί και αρκετά τα οποία, χρειάζονται χρήματα. Τώρα, δεν κατηγορώ άδικα κανέναν και επειδή θέλω να κατηγορήσω για να ελαφρύνω τη θέση μου και να δικαιολογηθώ. Για τα χιτά υπάρχουν έγγραφα καταγγελίας του κυρίου Κοντραφούρη. Ελάτε να τα δείτε, εδώ είναι. Στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. Ψέματα είναι. Το ότι καθυστέρησαν και ότι βρέθηκε λύση και θα προχωρήσουμε με τον τρόπο που θα προχωρήσουμε. Σε νέο χώρο, επιμένετε σε νέο χώρο. Ακούστε να δείτε. Ο Λεριακός Λαός έδωσε μια ισχυρή εντολή, 60% περίπου, στο να μην γίνουν πράγματα τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή που ήθελε να το εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή. Είναι δυνατόν να πάω στον ίδιο χώρο που ήθελε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή? Ακόμα και αν κινδυνεύει να πενταχτεί. Να ξαναστείλουν εκεί που του έστειλαν αυτού. Ακόμα και αν κινδυνεύει να πενταχτεί το έργο. Δεν κινδυνεύει κανένα έργο να πενταχτεί. Και μην λέτε πράγματα τα οποία σα αναφέρουν. Σα μιλάω, λοιπόν, δεν είναι προσωπική μου άποψη. Γιατί ο κύριο Περιφερειάρχη εκείνη τη στιγμή σα είπε, κύριε Δήμαρχε, μπροστά μου, ναι, προσέξτε, εδώ έχετε ήδη έγκριση. Με το διαγωνό δηλαδή δεν μπορεί να καθυστερήσει. Βεβαίως. Η έγκριση και θα γίνουν και ειδική εκπομπή για τα χώρα των χιτά. Η έγκριση η οποία είχε πάρθει ήταν εκτός γενικού πολεοδομικού
που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να γίνει χιτά μέσα. Εν πάση περιπτώσει, προχώρησαν τότε για τους... γιατί έκριναν ότι έπρεπε να προχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, για πρώτη φορά χρηματοδοτείται ο Δήμος μας με 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Προχωράμε για την κατασκευή του ΧΙΤΗ, τις μονάδες αφαλάτους πάλι 400.000 μέσω ΕΣΠΑ, σε αρκετές χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα. Λοιπόν, όπου όμως υπάρχει καταγγελία από την αντιπολίτευση, πρέπει να λέγεται και πρέπει να βγαίνει στην επιφάνεια. Θα είναι άδικο να μην γίνεται. Όμως είναι εσφαλμένος τρόπος, γιατί το νησί μένει πίσω και όχι ο Δήμαρχος, ούτε η Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος και κάθε Δημοτική Αρχή έρχεται και παρέρχεται. Ο κόσμος κρίνει ποιοι θα είναι εδώ. Εγγυάστε, κύριε Δήμαρχε, τελευταία ερώτηση, την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου και σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ένα χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές. Βεβαίως. Στο μέτρο του δυνατού. Εκεί που μπορούμε και όπως μπορούμε. Προβλήματα υπάρχουν. Και σίγουρα αντιμετωπίζει και ο κόσμος τεράστια προβλήματα. Αυτό της ανεργίας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Δεν μπορώ να το λύσω. Αν μπορούσα να το λύσω, θα το έλυνα. Εγώ μπαίνω εγγυητή στην ανάπτυξη του τόπου. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ο λόγος που είμαι εδώ είναι ότι η Λέρος πρέπει να φτάσει εκεί που της αξίζει. Και θα φτάσει. Όμως τα θαύματα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη και η τουριστική ανάπτυξη, ειδικά ενός νησιού, δεν γίνεται από τον ένα χρόνο στον άλλο. Θέλει υποδομή, θέλει προσπάθεια, θέλει κατανόηση, θέλει συμμετοχή όλων για να πάμε μπροστά. Θα πάει μπροστά το νησί. Είμαστε αδικημένοι. Αδικημένοι, εντάξει, όχι ένα νησί το οποίο είναι άσχημο, έχουμε όλες τις ομορφιές, έχουμε όλες τις δυνατότητες να πάμε μπροστά, θέλει προσπάθεια από όλους μας. Τουρισμός έχει αναπτυχθεί και μπαίνει στο μυαλό του καθενός μας τα τελευταία χρόνια, γιατί η βιομηχανία αυτή του θεραπευτήριου δυστυχώς φθήνει και κάποια στιγμή θα τερματίσει. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε όλοι ότι ο τουρισμός είναι αυτός που θα μας κρατήσει και εμάς και τα παιδιά μας στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ.